σημερινή παρουσία δείχνει ξεκάθαρα ότι το θέμα της ΛΑΡΚΟ δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και την περιοχή. Αφορά όλη την εργατική τάξη, όλοι ενωμένοι σαν μία γροθιά να δώσουμε τη μάχη απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που τσακίζουν τις ζωές μας, τσακίζουν τη χώρα, τσακίζουν το μέλλον το δικό μας, των οικογενειών μας και ολόκληρης της πολιτείας. Πολιτικές που θέλουν όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ να το ισοπεδώσουν, να το ξεπουλήσουν. Τα κέρδη τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα λόγω της τιμής, της αύξησης τιμής των κελίου, λόγω της μπαταρίας είναι τεράστια. Και δεν φτάνει ότι θέλουν να την δώσουν στους ιδιώτες, θέλουν να την ξεπουλήσουν. Το deal που παίζεται είναι μεγάλο. Υπάρχει συμπαιγνία κυβέρνησης και παιδιτών. Εξάλλου, μέσα στο σκληρό πυρήνα του επιτελικού κράτους, αυτοί που το εκφράζουν, ποιοι είναι, είναι συγκεκριμένοι. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ και από τη μεριά και υπουργοί με συγκεκριμένες σχέσεις με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να πάρουν τη ΛΑΡΚΟ. Θέλουν να μας πετάξουν από τις δουλειές μας και από τα σπίτια μας πριν την ώρα, ενώ το αρχικό σχέδιο ήταν να τελειώσει όλη η διαδικασία και μετά να γίνουν οι απολύσεις. Ξαφνικά μας ανακοινώσανε ότι θα μας απολύσουν πριν κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Και ο λόγος είναι γιατί τους ενοχλούμε. Δεν μπορούν να κάνουν τα παιχνίδια τους όσο είμαστε εμείς ζωντανοί. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να φύγουμε ούτε από τις δουλειές μας, ούτε από τα σπίτια μας. Εδώ θα δώσουμε τη μάχη μέχρι εσχάτων. Αν είναι δυνατόν, στην τελευταία, την προχθεσινή συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό Δικής Οικονομίας, στο ερώτημα, γιατί έχουν αρχίσει τα παπαγαλάκια με ένα αφήγημα μαζί με την κυβέρνηση, ότι αν δεν πουληθεί και δεν βρεθεί επενδυτής, η ΛΑΡΚΟ θα κλείσει. Και ρωτάμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, εάν δεν βρεθεί επενδυτής όπως λέτε, που δεν πιστεύω, παιχνίδια είναι, μια οικογένεια είναι όλοι. Τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέλλον της ΛΑΡΚΟ? Και η απάντηση ήταν ξεδιάντροπα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα την κλείσουμε. Είναι ντροπή να εκπροσωπεί την εθνική οικονομία ένας άνθρωπος ο οποίος θα στερήσει το μεροκάματο από χιλιάδες εργαζόμενους και θα στερήσει από την εθνική οικονομία πάνω από 500 εκατομμύρια το χρόνο που μπορεί να φέρει η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Καλή δύναμη, καλόν αγώνα και όλοι μαζί και όλοι για όλους, ένας για όλους και όλοι για έναν. Σας ευχαριστώ και καλό αγώνα.